Αγαπημένα χειμερινά αρώματα για το 2024. Ένα βίντεο που μου ζητάτε εδώ και πολύ καιρό, αλλά πραγματικά είναι πολύ πολύ δύσκολο να καταφέρω να ξεχωρίσω κάποια αρώματα από τόσα πολλά. Αυτό και στο σημερινό βίντεο προσπάθησα να συγκεντρώσω αρώματα τα οποία θεωρώ ξεκάθαρα χειμερινά και δυσκολεύομαι να φορέσω τι ζεστέ μέρε. Προφανώ και τα αρώματα θα τα φορέσουμε όποτε θέλουμε και όποτε μα αρέσει, απλά κάποιο νομίζω ότι του ταιριάζει περισσότερο ο κρύο καιρό. Θα ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά με μια τεράστια μου αγάπη που είναι το Baby Cut από YSL. Πρόκειται για μία spicy, έντονη, ξυλώδης βανίλια με σαφράν, λιβάνι, έχει μία ελαφριά γλύκα, έχει καστόρι. Είναι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερη και έχει τρελή, μα τρελή διάρκεια ένταση. Εάν σου αρέσουν τα γλυκά λαχταριστά αρώματα που θα σε κάνουν να μυρίζεις σαν σνακ, πίστεψέ με αυτό το άρωμα το χρειάζεσαι. Είναι το τζάνι από σώρα ντόρα. Μυρίζεις φωλιάτα, μαζί με ψημένα καραμελωμένα μήλα, βερίκοκο δαμάσκινα, μπόλικη πλούσια βανίλια, βουτυρένια καραμέλα και πάρα πάρα πολλά αμύγδαλα και ξηρούς καρπούς. Είναι γλυκό, λαχταριστό, ζουμερό και είναι τέλειο για το χειμώνα. Η Φρατζέσκα Μπιανκή κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα καινούριο άρωμα με ούντ, το οποίο δυστυχώς δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Υπάρχει όμως ένα άρωμά της που το θεωρώ τέλειο τέλειο για το χειμώνα και πολύ μοναδικό όπως και τα περισσότερα βασικά από τα αρώματά της. Αυτό είναι το Tiger Tiger. Έχει λευκά άνθη, έχει δέρμα, έχει αρκετό μέλι, ζουμερό ροδάκινο, έχει πατσουλί που το κάνει έτσι πιο γήινο, ξυλώδες και έχει μέσα και ούντ. Δεν λατρεύω το ούντ, εάν παρακολουθείτε το κανάλι, όμως υπάρχουν αρώματα που πραγματικά με κάνουν και το απολαμβάνω. Ένα από αυτά είναι σίγουρα το Tiger Tiger, ε, απόλυτα γιούνες και αυτό άρωμα, τέλειο για χειμώνα, μελωμένα λευκά, ανθιμελιοτρόπια που το κάνει ελαφρώ πουδρένιο και ούντι είναι ένα όνειρο. Πάμε η νήσιο και πάμε σε μια πολύ μεγάλη μου αγάπη από αυτόν τον νίκο που δεν είναι άλλο από το psychedelic love. Φλωράλ, ξυλόδε, πουδρένιο που χάρη στο ηλιοτρόπιο έχει υποτόνου αμυγδάλου, η λάγκη λάγκ, τριαντάφυλλο και σμύρνα. Είναι σαγηνευτικό, είναι μοναδικό, ιδιαίτερο, είναι σεξι, είναι Όνειρο, είναι το σεκίντελ Club, δεν έχω μυρίσει κάτι παρόμοιο, είναι τέλειο για τον χειμώνα και το λατρεύω. Άλλο ένα άρωμα που εκτός από το πανέμορφο μπουκάλι του, είναι και απόλυτη ανάγκη να το δοκιμάσουν τουλάχιστον όσοι αγαπούν τα γκουγμό αρώματα. One Umbrella for Two από Floraiku. Τι να πω για αυτό το άρωμα, μυρίζει σαν μία λαχταριστή φανταστική τάρτα ριζιού με πολλά πολλά φραγκοστάφυλλα από επάνω, ελαφρώς πουδρένιο μαζί με τσάι. Τα μούρα του δίνουν μια ευχάριστη νότα και κατεβάζουν τη γλυκύτητα. Είναι ένα όνειρο, είναι ένα όρμα που το αγαπώ, το λατρεύω και προσπάθησα να το φορέσω καλοκαίρι, αλλά... Δεν μου άρεσε τόσο στο χειμώνα. Είναι και αυτό unisex και δεν ξαναλέω ποια αρώματα είναι ή δεν είναι unisex. Θα τα αναγράφω δίπλα στα αρώματα για να μην με ρωτάτε κάθε φορά στη σχολεία. Ένα άρωμα που δεν γινόταν να λείπει από τα χειμερινά αρώματα, διότι είναι ένα άρωμα που πραγματικά φοράω πάρα, πάρα πολύ, πλέον που εδώ έχει κρύο. Νέα κυκλοφορία Angel Fantas. Τι να πω, αν σα αρέσει το Original Angel. Με το πατσουλί, το έντονο. Αυτό το φάντασμα πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Έχει ωραίο ανανά στην αρχή, στο άνοιγμα που το κάνει έτσι, αλλά φρόσε φρουτόδες, πιο αέρινο, αλλά κατευθείαν στην καρδιά. Υπάρχει γαλακτόδης, κρεμμόδης καρύδα μαζί με λουλούδι τιάρε. Είναι γλυκό, είναι σεξι, είναι βραδινό, είναι ένα όνειρο. Κλείστε τα μάτια και ονειρευτείτε. Πολλά κόκκινα έντονα βελούδινα τριαντάφυλλα, βουτυγμένα στη σοκολάτα και πασπαλισμένα με κακάο. Λίγα βατόμουρα και αχλάδι δίπλα για να του κάνουν λίγο πιο φρουτόδες και πιο παιχνιδιάρικο. Αναφέρομαι στο Frida Thorns από Obvious Parfum. Τι να πω γι' αυτό, τι να πω γι' αυτό το άρωμα. Είναι τόσο λαχταριστό, έντονο, φρισκοκομμένο τριαντάφυλλο μαζί με πουδρένιο κακάο, λαχταριστή σοκολάτα, φρουτόδες και έχει στη βάση μια πάρα πολύ ωραία βανίλια πλούσια και γίνω ξυλόδες πατσουλί. Είναι σούπερ, σούπερ και το χειμώνα είναι αρκετά κόζι, είναι ένα όνειρο, είναι αρκετά κόζι, ό,τι πρέπει για το χειμώνα με μέτρια διαρκένταση. Ένας πολύ διαφορετικός συνδυασμός κεράσι με αμύγδαλο, διότι είναι ένας συνδυασμός που έχουμε συνηθίσει, αλλά σε αυτό το άρωμα είναι εντελώ μοναδικός και αναφέρουμε στο 18-12 από Ορμάε Paris. Ανοίγει φρουτόδε το άνοιγμα, μελίτσι και μανταρίνι. Αμέσω όμω αισθανόμαστε το κεράσι μαζί με το αμύγδαλο, συγγνώμη, στην καρδιά το οποίο είναι αρκετά φλωράλ. Ζαχαρωμένη βανίλια στη βάση μαζί με κρεμμόδες γαλακτόδες σαν δαλόξυλο. το κάνει πάρα πάρα πολύ αέρινο. Είναι ένα άρωμα το οποίο είναι γλυκό κεράσι με αμύγδαλο, αλλά ευκολοφόρετο, καθόλου βαρύ. Elegant, κομψό, unisex men, τίνει λίγο όμως προς την γενική πλευρά για να είμαι ειλικρινής. Και είναι από τα top αγαπημένα μου αρώματα με κεράσι. Γλυκιά, ξυλώδη, σπουδρένια, μπαλσάμικ βανίλια, κολόδε γλυκιά. Γου από Atelier de Zor. Μπορείτε να το βρείτε σε αυτό εδώ το κατάστημα μαζί με πολλά πολλά νύσα Με τον κωδικό βάνια παίρνετε 10% έκπτωση. Τα έχω όλα γραμμένα εδώ, δεν το ξαναλέω. Και τι να πούμε για αυτό το όνειρο με τα χρυσά flakes μέσα. Κολόδε γλυκό με δαμάσκινο, χουρμάδε. Έχει ωραία κανέλα. Πουδρένιο ηλιοτρόπιο, έχει πατσουλί, μπαλσάμικ βανίλια. Είναι πλούσιο, έντονο, ε, σκοτεινό αλλά και κόζι ταυτόχρονα. Είναι το Gusserie, oh, είναι από τα πιο αγαπημένα του μπραντ και αξίζει όλο, όλο το hype και το βρίσκω 100% γιονσέξ. Και ενώ είμαι ένα άνθρωπο που δεν λατρεύω το Oud σαν νότα, διότι πολλέ φορέ είναι too much eh, βαριά και δεν την αντέχω καθόλου, υπάρχει ένα όρωμα που με μάγεψε. Ένα άρωμα που το Oud είναι ο πρωταγωνιστή. The Bewitching Yasmin από Penhaligons. Πρόκειται για spicy, smoky βανίλια, με ούντ. Είναι αρκετά απαλό, smooth το ούντ. Το νιώθει, αλλά είναι ευκολοφόρετο για μένα. Έχει μέσα καφέ που κάποιε φορέ το αισθάνομαι για σε που. Δεν το αισθάνομαι, απλά πιστεύω ότι δίνει έτσι κάτι σαν ένα floral background, σαν μια νότα. Και αυτό που λατρεύω σε αυτό το άρωμα είναι ότι όσο περνάει η ώρα και στεγνώνει στο δέρμα, γίνεται όλο και πιο γλυκό. Το συγκεκριμένο άρωμα δεν υπήρχε περίπτωση να αυτό το βίντεο, διότι είναι ένα άρωμα που έχει τρελό hype, το λατρεύω. Ξέρετε 100% το hype και ακριβώ επειδή το λατρεύω, το φόρησα καλοκαίρι γιατί πολύ το φοράνε καλοκαίρι. Θέλω να σου πω ότι μου άρεσε γιατί πραγματικά το άρωμα το λατρεύω, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό το άρωμα είναι για χειμώνα. Και αναφέρομαι στο Gris Arnel από BTK. Spicy κάρδαμο, μαύρο τσάι, ήρθε να το κάνει πουδρένιο, σίκο κρεμόδες γαλακτόδες ανδαλόξυλο. Δεν το χορταίνω να το μυρίζω. Είναι μοναδικό. Δεν έχεις μυρίσει κάτι παρόμοιο ποτέ. Είναι από τα αρώματα που θα τραβήξουν τα κοπλιμέντα σαν μαγνήτε. Είναι από τα αρώματα που θα τσεφτήσουν πιο φορά, θα του σημειώσουν αμέσω. Είναι από τα αρώματα που ταιριάζει τέλεια σε άντρε και γυναίκε. Βέβαια, έχει κυκλοφορήσει το Extrait. Και για να είμαι ειλικρινή, είναι τέλειο επάνω στου άντρε. Αυτό θεωρώ ότι είναι πιο για τι γυναίκε. Anyway, δεν υπάρχουν. Αφήστε το, ξεχάσετε, δεν μου αρέσουν οι ταμπέλε. Είναι όνειρο, είναι, 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 σοκ. Απλά δοκιμάστε το, πάρτε το, το αγαπώ. Ένα άρωμα που από την ημέρα που ήρθε στα χέρια μου, δεν ξέρω κι εγώ πόσες μέρες σε ρί το φοράω. Αγαπώ δε House Τα έχω εδώ πέρα όλα. Και έχω μάλιστα και το τελευταίο, το Dear Karma, θα σας μιλήσω και για αυτά σε ένα ξεχωριστό βίντεο. Αλλά αυτό που εγώ έπαθα το σοκ και λέω γιατί δεν γίνεται χαμός για αυτό το άρωμα, γιατί δεν γίνεται ο κακός χαμός, είναι το Guilty Crush. Εκτός από το ε, ονειρικό μπουκάλι, που τα λατρεύω τα μπουκάλια τους. Το άρωμα είναι πιο ροζ και από το ροζ που είναι το μπουκάλι. Είναι πούδρα, αλλά φρουτόδης, λίπστικη πούδρα και είναι η πιο ρεαλιστική λίπστικη πούδρα διότι έχει μέσα την νότα κραγιόν. Από φρούτα έχει αγριοφραουλιά και κεράσι και έχει και σαμπάνια που το κάνει έτσι πιο φύζι, πιο παιχνιδιάρικο. Έχει τριαντάφυλλο που το κα... με κάνει να το ονειρεύομαι σαν ροζ, ακριβώ όπω είναι το μπουκάλι, πλούσια βανίλια και ωραίο κρίσπι μόσχο. Η πιο ονειρική ροζ λίπστικη πούδρα που υπάρχει εκεί έξω. Πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι απλά όνειρο αυτό το μπουκάλι, είναι όνειρο και το πώ μυρίζει και έχω εθιστεί. Τι έχω ανοίξει εκεί πάνω. Ναι, για να βγάλω να σα μιλήσω για το σιρέν από φράγκαν στον Μπουά. Τι να πω για αυτό το άρωμα. Δηλαδή, είναι από τα αρώματα που ξέρει ότι θα το φορέσει, πρέπει να τολμήσει να το φορέσει, γιατί όταν θα το φορά, θα κάνει θόρυβο. Σεξι, spicy, με αρκετό πιπέρι, smoky, κεράσι με ουντ. Είναι λίγο lactonic για να το κάνει έτσι λίγο πιο smooth, πιο απαλό, αλλά είναι τόσο μα τόσο sexy. Άλλο ένα άρωμα που με έχει κάνει να αγαπήσω το ουντ, άλλο ένα άρωμα που με έχει κάνει να να απολαύσω το ούντι, να το φοράω και να μ' αρέσει, όχι να προσπαθώ να το φορέσω. Τα κερασάκια μέσα σε αυτό το άρωμα είναι σαν να είναι αναμειγμένα ε, έντονα σκούρα κόκκινα κεράσια μαζί με πολύ φωτεινά φρέσκα. Ταυτόχρονα φωτεινό και σκοτεινό. Είναι σεξι, αλλά ταυτόχρονα μου βγάζει κάτι το κομψό. Είναι ένα όνειρο και πραγματικά και αυτό αξίζει το τρελό χάι. Ένα οίκο που υπάρχει εδώ και χρόνια, ωστόσο εγώ δοκίμασα πρόσφατα και έχω πάθει σοκ. Είμαστε στα Bond νούμερο 9 και πιο συγκεκριμένα στο best seller του, στο Nomad. Τα λόγια τα για το μπουκάλι. Και έχω κι άλλο ένα και θα σα μιλήσω πρόσφατα ξεχωριστά σε ένα βίντεο γι' αυτό. Πάμε όμω να σα πω για αυτό το άρωμα που τραβάει τα βλέμματα σαν τρελό. Πρόκειται για ένα άρωμα που είναι ο κλασικό, αν μπορούσα να πω συνδυασμό, τριαντάφυλλο με ουντ. Όμω το λατρεύει πάρα, πάρα πολλοί κόσμο, διότι όπω σα είπα πριν, τραβάει τα βλέμματα. Έχει τρελή διάρκεια, τρελή ένταση, προβολή. Ε, θέλει πολύ λίγο ψεκασμό, κρατάει μέρε επάνω στα ρούχα. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχει ένα φρουτόδε άνοιγμα με κυδώνι που είναι πάρα, πάρα πολύ ιδιαίτερη νότα, χλάδι και φραγκοστάφυλλο Όσο περνάει η ώρα όμω και πέφτει αυτό το φρουτόδε, αρχίζει και γίνεται πιο σκοτεινό, πιο βαθύ. Γίνεται λίγο πουδρένια στο δέρμα χάρη στο ρίσο και τι βιολέτε. Και έχει πλούσια βανίλια στη βάση. Και χρυμπαρένια βανίλια. Είναι ένα άρωμα βραδινό, είναι ένα άρωμα χειμερινό. Είναι ένα άρωμα που πραγματικά πρέπει να είστε έτοιμοι να τραβήξει τα βλέμματα και τα κοπλιμέντα και η πρώτη μου επαφή με τον Νίκο τον λάτρεψα αμέσω και μετά έρχεται και το δεύτερο που θα σα μιλήσω σε λίγες μέρες και έχω πάθει σοκ. Θέλω πια να το δοκιμάσω όλα. Ελπίζω να μην κουραστήκατε, είμαι στο πρώτο τελευταίο άρωμα. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά όσοι παρακολουθούν το κανάλι ότι λατρεύω την Σεσίλη Ζαγόκιαν. Λατρεύω πάρα πολλά αρωματά τη. Από το Άνι, από το Άνι από Νησανέ, από το Νάνσια από Νησανέ, από το Remember Me από Τζοβόη, από το Πέτρα, από το Μάσκ Milano. Πάρα πάρα πολλά τέλο πάντων. Και δεν είχα δοκιμάσει κανένα άρωμα από Electimus London. Δεν είχε τύχει, δεν το είχα πετύχει. Ενώ είχα δει πολλέ φορέ μπροστά μου το ότι τι δεν το πήρα. Τέλο πάντων, και επικνώνησαν οι ίδιοι μαζί μου, θέλοντα να μου στείλουν ένα άλλο άρωμα για την ακριβία, για να έρθω κι εγώ σε μια επαφή με τα αρώματά του. Και εκεί είναι που λέω: Εγώ θέλω αυτό το συγκεκριμένο, διότι είναι τη Σεσίλ Και είναι και μια βανίλια. Λατρεύω τη βανίλια, λατρεύω τη Σεσίλ Τι καλύτερο σαν πρώτη επαφή με τα δικά σα αρώματα. Και μου το έστειλαν. Παιδιά, βανίλα εντέζια. E από ελέγχη Σου κόβει την ανάσα. Αυτή η βανίλια σου κόβει την ανάσα. Γιατί μπορεί να έχω 70-80 βανίλε από πίσω μου και κάπου θα πει φτάνει με τι βανίλε, Δηλαδή δεν μοιάζουν η μία με την άλλη. Όχι αυτή. Όχι, όχι, όχι. Αυτή ξεχωρίζει. Ξυλόδη. Πολύ, πολύ, μα πολύ spicy βανίλια. ροζ, πιπέρι, κανέλα, κίμηνο, κόλιανδρο. Σα λένε πραγματικά πολύ, πολύ spicy. Θα πρέπει να σα αρέσουν όλα αυτά. Που συνδυάζονται τέλεια με την ξυλόδι βάση με το ελαφρώς γλυκό γίνο πατσουλί. Έχει ένα ωραίο background από πίσω με τριαντάφυλλο και ηλάν και ηλάν. Ίσα ίσα αυτό το, το floral φλωράλ και για κάποιο λόγο στο δέρμα μου γίνεται ελαφρώς πουδρένιο. Ιδιαίτερο, είναι μοναδικό, είναι μια βανίλια που μπορεί πολύ που εύκολα να σταθεί μπροστά και να ξεχωρίσει ανάμεσα σε πάρα πάρα πολλέ. Το βρίσκω 100%, -100 unisex. Έχω κάτι ενθουσιαστεί μετά από αυτή τη δοκιμή. Οπότε πραγματικά στο επόμενο χιλιά που θα βρω ένα discovery set πρέπει να το αρπάξω γιατί η ποιότητα 10 στα 10. Και φυσικά το νούμερο 1, δεν γίνεται να μην ξέρει ποιο είναι το νούμερο 1 μου, φυσικά να αναφέρομαι στο Guidance. Το αγαπώ, το λατρεύω, το λέω, το ξαναλέω, το λέω πάντα. Έχω πάνω από 400 αρώματα εδώ. Έχω άλλη μια ντουλάπα δίπλα. Έχω στο πάνω άλλα τόσα αρώματα. Που πρέπει να τα φτιάξω και αυτά κάποια στιγμή στα ράφια. Ε, πραγματικά, αν ήταν να μου πούνε, θα στα πάρουμε όλα, κράτα μόνο ένα. Θα ήταν πολύ γρήγορη η απάντησή μου. Θα κράταγα αυτό. Ένα άρωμα που. Ακόμα και εγώ προσπαθούσα να κάνω το άρωμα των ονείρων μου, δεν θα μπορούσα να το κάνω τόσο τέλειο. Είναι για μένα εγώ. Είναι sexy, είναι beast mode, είναι άκρο αν και το φοράνε πολύ άντες και το καταλαβαίνω αλλά για μένα είναι θηλυκό, σεξι, δυναμικό, τραβάει τα βλέμματα και τα κοπλιμέτα σαν τρελό, σαν τρελό και επειδή το λατρεύω, το πήρα μαζί μου το καλοκαίρι στην Ελλάδα, δεν μπορούσα τόσο άνετα να το φορέσω όσο και να το αγαπώ που το φορούσα μόνο βράδυ και ευτυχώ κάπου εκεί ε, μου έστειλαν το έξτρε, αυτό εδώ, το οποίο ήταν άνετο για να το φέρω στο καλοκαίρι και ήταν η διαφορά του για μένα. Είναι η διαφορά του. Δηλαδή, το βρίσκω πιο ανοιξιάτικο καλοκαιρινό, αυτό πιο βαθύ, χειμερινό, σκοτεινό. γλυκιά, ξυλόδη και χρυμπαρένια βανίλια μαζί με ζουμερό αχλάδι, φουντούκια, υλικό τριαντάφυλλο, λιβάνι και σαφράν. Είναι μυστηριώδε. Είναι top. Είναι sexy. Είναι κορυφή. Είναι 100 στα 10 για μένα. Άνετα. Είναι από τα αρώματα που. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει κάποιο και να μου πει: Έχω πάθει σοκ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ψεκάσει κάποιο στο χέρι του που θα έρθει σπίτι και να μου πει: Έλα να το δοκιμάσει πια αυτό το guidance που λε ότι είναι τόσο ωραίο. Και να μην μου και στείλει μήνυμα την άλλη ώρα και να μου πει: Ρε, το μίλησε όλη νύχτα. Δεν μπορώ, το θέλω και αυτά. Δε...". Έχει κάνει πολύ κόσμο να παραλυρίσει μέσα σε αυτού και εμένα. Δικαίω, το αγαπώ, το λατρεύω. Τι να πω. Είναι η κορυφή, είναι από τα ρώματα που θα έχω πάντα στην κορυφή, όχι απλά και χειμερινά. Αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο το EDP δεν το χορταίνω. Το συγκεκριμένο είναι περισσότερο χειμερινό. Αν θα φορούσα κάτι ξαναλέω, αν έχει καλοκαίρι, θα ήταν το εξτρέ. Ε, Πε μου, το αγαπά και εσύ όσο και εγώ. Αυτά ήταν λοιπόν τα top δικά μου αγαπημένα χειμερινά αρώματα. Περιμένω και στο σχόλιο να μου πει αν δει και εσύ κάποιο που αγαπά. Περιμένω και στο σχόλιο μου πει τι αρώματα θέλει να δει από εμένα και να έχει μια πολύ όμορφη μέρα.